πρεμιέρα στον όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, Ολυμπιακός Κιμήνων και Ερυθρέας παρέμειναν στο 0-0 και θα ακούσουμε τις απόψεις των δύο προπονητών, πρώτα με τον κύριο Γιασαπάνη. Καλησπέρα από μένα. Καταρχήν ευχηθώ καλή σεζόν. Ξεκίνημα σήμερα για μας. Νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι το οποίο διαφορετικά το είχαμε σχεδιάσει. Διαφορετικά μας βγήκε στην πορεία. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, θα πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Ικανοποιημένοι από την άποψη ότι δεν πιάσαμε την απόδοση που περιμέναμε και θέλαμε στο γήπεδο. Παρουσιαστήκαμε υπέρ του δέοντος νουθροί, νομίζω, σε κάποιες συγκεκριμένες φάσεις του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί το αποτέλεσμα όπως και ήρθε. Οι πρεμιέρες πάντα είναι λίγο δύσκολες από την άποψη ότι πάντα η μετάβαση από την περίοδο της προετοιμασίας στην περίοδο του πρωταθλήματος, δεν ξέρεις όσο καλά και να έχεις προετοιμαστεί πώς θα παρουσιαστείς. Είναι το άγχος το οποίο υπάρχει σίγουρα μέσα στο μυαλό των ποδοσφαιριστών και παίζει το δικό του ρόλο. Νομίζω ότι φανήκαμε επηρεασμένοι. Μένει να δούμε για ποιο λόγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε δείξει τέτοια σημάδια καθόλου τη διάρκεια της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να παρουσιαστούμε πολύ πιο έτοιμοι. Αυτή την εικόνα είχα εγώ μέσα στο μυαλό μου. Δυστυχώς τα πράγματα δεν κυλήσαν όπως τα θέλαμε και τα περιμέναμε. Είναι όμως ξεκίνημα. Είναι ένα ξεκίνημα. Κρατάω την προσπάθεια, κρατάω τον βαθμό. Έτσι, και νομίζω ότι σίγουρα αρχές γενομένες από το επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να βελτιωθούμε πολύ περισσότερο. Ο κύριος Νασιόπουλος. Γεια σας και από μένα. Καλή σεζόν για όλους μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε με ανυπομονησία. Θεωρώ ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα μας, για τον Ολυμπιακό Κιμήνων, απέναντι σε μια ομάδα, τον Αντεσαϊκό, η οποία έχει παίξει σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες. Για μας ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι θα ήταν δύσκολο, μια ομάδα με ποιότητα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι, ήμασταν πάρα πολύ καλοί τακτικά σε κομμάτια τα οποία είχαμε δουλέψει καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων και νομίζω ότι το αποτέλεσμα σίγουρα ευνοϊκό είναι για μας. Θεωρώ ότι κάναμε και κάποιες ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι το αποτέλεσμα του ενός βαθμού για μας είναι πολύ καλό για πρεμιέρα. Το άγχος έφυγε στα πρώτα 10-15 λεπτά, τα οποία όντως δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ανεβάσαμε σιγά σιγά την απόδοσή μας, πιέσαμε τον αντίπαλο, δεν τον αφήσαμε να κάνει το παιχνίδι που ήθελε και πάνω εκεί σε εκείνο το σημείο ήταν που δημιουργήσαμε και τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι καλύτερο. Θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ δρόμο στο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, όπως ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες. Όλες οι ομάδες, ειδικά φάνηκαν από τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε ακούσει, ότι δεν υπάρχει πια φαβορή και δεν υπάρχει, όλες θα είναι μέχρι το τέλος θα παλέψουν. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Από την πλευρά μας χαρήκαμε πάρα πολύ το παιχνίδι, ευχαριστήσαμε τον κόσμο που ήρθε και νομίζω ότι ήταν μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών σε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και είμαστε ικανοποιημένοι και από το αποτέλεσμα και από την παρουσία μας. Κύριε, καλή χρονιά σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.